από το 2013, εδώ και 7 χρόνια δηλαδή. Λίστε με κόκκινα δάνεια, η δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έχουν διαγραφεί, πάνε και έρχονται στη Βουλή, χωρί όμω να συζητηθούν ποτέ επί τη ουσία. Κατά καιρού έγιναν αποκαλύψει και το θέμα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σωτήρη Παρούτη που είναι μαζί μα. Σωτήρη, αυτή τη φορά το ερώτημα είναι: θα γίνει η συζήτηση, θα μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Διαρωτούμαστε γιατί οι αντιδράσει των βουλευτών σήμερα που είδαμε και στο ρεπορτάζ δημιουργούν υποψίε ότι κάποιοι κάτι προσπαθούν να κρέψουν. Μιχάλη, σίγουρα κάτι φαίνεται να υπάρχει, ή πιο απλά κάποιο λάκκο έχει φάβα. Mm -hmm. Να πάμε στην ουσία του yeah. θέματο. Όταν άρχισε να καταραίει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, λίγο πριν το κούρεμα των καταθέσεων του Μαρτίου του 2013, και τότε να θυμίσουμε είχαν ενταθεί και οι συζητήσει για την διαπλοκή των πολιτικών προσώπων, ετοιμάστηκε ένα πρώτο κατάλογο από την Κεντρική Τράπεζα, με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου του 2013, με τίτλο, εάν θυμάμαι καλά, Διαγραφέ χορηγήσεων πολιτικών προσώπων και μελών διοικητικών συμβουλίων τραπεζών. Διοικητή τη Κεντρική ήταν τότε ο Πανίκος Δημητριάδης. Εκείνο ο κατάλογο είδε το φω τη δημοσιότητα δύο χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 2015, από την εφημερίδα Πολίτη. Μάλιστα για το ότι διέρευσε ο συγκεκριμένο κατάλογο, διατάχθηκε αμέσω ποινική έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα τη Δημοκρατία με την κατηγορία ότι η δημοσιοποίηση παραβίαζε το τραπεζικό απόρριτο. Εκείνη η ποινική υπόθεση δεν προχώρησε διότι ο δημοσιογράφος στην προκειμένη Εσύ ο έκανε χρήση του μοναδικού όπλου που διέθετε, ήτη της προστασίας των πηγών του και του δημοσιογραφικού απορρίτου. Δηλαδή αρνηθήκαμε να πούμε πώς και από πού εξασφαλίσαμε το συγκεκριμένο έγγραφο και σταμάτησε η ποινική mm. διαδικασία. Στη συνέχεια όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, διαπιστώσαμε ότι από εκείνο τον αρχικό κατάλογο κάποιο μυστήριο και αόρατο χέρι αφαίρεσε ονόματα εν ενεργεία και σήμερα πολιτικών προσώπων. Πιο απλά κάποια ονόματα πολιτικών και συγγενών τους πρώτου βαθμού, των οποίων διαγράφηκαν δάνεια ή μέρο δανείων που είχαν συνάψει, είχαν αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Όταν αποχωρούσε η πρώην δικήτρια της Κεντρικής, η πρωην τρία της Χριστάλα Ιορκάζη, κλήθηκε και πάλι από την Βουλή και κατέθεσε ένα νέο αναθεωρημένο κατάλογο στον οποίο προσθέθηκαν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τότε των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και βουλευτών περιλαμβανομένων. Μάλιστα, εκείνη η λίστα παρέμεινε φυλαγμένη στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής αφού κρίθηκε ότι έχριζε περαιτέρω διευκρινήσεων. Έτσι, μετά την αποχώρηση τη κυρία Γιορκάτζη και την ανάληψη τη διοίκηση τη κεντρική από τον κύριο Ηροδότου, άρχισαν πάλι οι επιστολέ και οι διευκρινήσει, χωρί ποτέ ο κατάλογο να τεθεί ενώπιον των μελών τη Επιτροπή Ελέγχου. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στο νέο κατάλογο που ετοιμάστηκε από την Κεντρική Τράπεζα επανήλθαν τα ονόματα των πολιτικών που μυστηριοδώς είχαν αφαιρεθεί από την αρχική λίστα. Συνεπώ το θέμα προσεχώ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το τελευταίο που είπε σημαίνει πάρα πολλά, διότι θα προκαλέσει και μεγάλε συζητήσει. Σωτήρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Στο 5ο Παγκόσμιο Φόρουμ.